Όπα. Όπα, 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 όπα. Περίμενε. Έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι και βαράει τέτοιο. Κάτσε λίγο. Όπα. Μίτσο, πες μου ότι έφαγες εσύ την μπανάνα που ήταν επάνω στο πάσο. Ποιος έφαγε την μπανάνα μου, ποιος έφαγε. Φτάνει με αυτό. Εδώ είχα μια μπανάνα. Το θυμάμαι και τέτοιο. I am over τέτοιο. Enough. Αυτή είναι η άλλη που είχα καβάτζο και μου την καβάτζω στη Σοφία. Είχαμε δύο μπανάνες, πήρα τη μία, την έβαλα εκεί και είπα όποιος την ακουμπήσει θα γίνει της πουτ***ς. Φτάνει πια. I am μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Please tell me ότι το φάγες εσύ. Τουλάχιστον να μην έχω... Δεν το εννοείται ότι δεν το φάγες εσύ. Σας παρακαλώ, τουλάχιστον να είναι ένας άνθρωπος να μου πει... Ζακ, πες μου ότι την έφαγες εσύ. Είχαμε δύο μπανάνες την εβδομάδα και εγώ πήρα τη μία και την έβαλα εκεί. Και είπε, όποιος ακουμπήσει την μπανάνα μου θα γίνει χαμός. Καλημέρα, Αφροδίτη. Καλημέρα. Είναι μια καλημέρα. Λοιπόν, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Ξύπνησα με διάθεση. Έπλεπε τα δόντια μου, τα μουτράκια μου, έλαμπα. Έλαμπα, γιατί αυτές τις μέρες έχω πέρασει πάρα πολύ όμορφα. Μέχρι που πήγα να φάω την μπανάνα μου. Και πήγαμε με παραπάνω χαρά από ό,τι θα έπρεπε, γιατί η Σοφία μου είχε φυλάξει τη δεύτερη στο καλάθι μας που έχουμε δίπλα από το κρεβάτι και μου το έδωσε. Μου λέει, φάτε κι αυτή. Οπότε λέω, τώρα που τις έχω και τις δύο, θα φάω τη μία χωρίς τύψεις, γιατί έχω και μία δεύτερη. Μπαμ! Να νιώθω ασφάλεια ότι έχω μία καβάντζα. Και μπαίνω στην κουζίνα και δεν τη βλέπω εκεί που την έχω βάλει. Και νομίζω ότι είναι το πιο γρήγορο, like, my θυμό escalated so fast. It was like 0%. Έτσι. Δεν μου τρώτε τα φαγητά της γοντρής, θα πεθάνω. Γιατί πάλι αυτό το ίδιο βιολί, 16 άτομα. Ου, δεν το έφαγα εγώ, δεν το είδα εγώ. Εσύ την πήρες, την μπανάνα μου. Πες μου. Θα μπορούσε. Εσύ την πήρες. Δεν με πειράζει. Like, εσύ άμα πάρε και τα βρακιά μου. Πάρε ό,τι θες. Καλό θα ήταν όποιος την έχει φάει να μου το πει, γιατί θα μου το δείξει ο Big Brother την Παρασκευή. Θα το δούμε την Παρασκευή. Υπάρχουν φαντάσματα που τρώνε τα φαγητά των άλλων και αυτό. Και μετά δεν ξέρει κανείς τίποτα. Την είχαν δει όλοι, όλοι την είχαν δει αυτή την μπανάνα. Κανένας δεν την ακούμπησε και προφανώς κανένας δεν την έφαγε. Και αυτή εδώ, να ξέρεις, ότι τώρα, επειδή έγινε αυτό, γιατί να ξέρεις, ότι αυτή εδώ ήθελα να τη φάω σήμερα που μου την έδωσες και η άλλη, γιατί ήταν πιο τέτοιο και όχι κατσιασμένη, θα την άφηνα για αύριο. Επιτέλους, να φάω δύο φρουτάκια. Θα μου το δείξει την Παρασκευή και θα γίνει χαμός. 16 άτομα. Πού την είδαμε, δεν τη φάγαμε. Εγώ είχα μια μπανάνα φυλαγμένη πάνω και μου τη φάγανε. Ναι, την είδα αυτή στο βράδυ πριν κοιμηθώ. Ήτανε... Οπότε την είδατε όλοι και κανένας δεν ξέρει ποιος την έφαγε. Μήπως υπνοβατεί κάποιος. Επίσης τον συγχωρώ. Μπορεί κάποιος να υπνοβατεί. Δεν ξέρω. Εκτός αν όλο το σπίτι μου κάνει πλάκα. Και έχουν αποφασίσει ότι το έχουν συνεννοηθεί τόσο καλά να κρύψουν αυτή την μπανάνα και να μην την βρω ποτέ. Αλλά, εάν λάμψει η αλήθεια, beware, αυτό μόνο. Ξέρεις πως σηκώθηκα, ήμουνα το δερματάκι μου τσένιο, έκανα τα κακά μου, ζυγίστηκα, αυτό έκανα, έρανα και είμαι έτοιμη να ζήσω τη μέρα μου σήμερα και γίνεται αυτό. Αφροδίτη. Ναι. Ποιους υποψιάζεσαι? Όλους. Αυτή είναι δικιά μου. Ξέρω ότι δεν θα την έτρωγε. Εγώ, και απλά ρώτησα Θεού. Μήπως ναι, την έχεις ναι, κρύψει. Ναι, oh. Ανάτο, για δες μήπως μου την έχουν βάλει μέσα. Ναι, ναι, τις τη μαζέψανε. Πάγα την μπανάνα μου. Χθες το βράδυ ήταν εκεί. Ναι, όλοι την είδανε. Πού να ψάξω εδώ μέσα, ρε. Όχι, Άννα Μαρία, με το κάνεις. Άννα Μαρία, με το κάνεις. Βρήκα μία μπανάνα. Μία ήταν του Ζακ. Την έφαγε έτσι. Τη κρύβει κάτω τα ρούχα του. I don't mind. Θέλεις να κάνεις πλάκα μαζί μου. Κάνε πλάκα. Όλοι είδαν την μπανάνα τρεις ώρες. Άμα δεν έχει τη φλούδα κάποιος, άρα κάποιος την πήρε, την έκρυψε.
Για πάμε. Για μαζευτείτε στο σαλόνι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Μπήκε στο κλίμα. Την είχατε δει όλοι, την είχατε δει όλοι. Την είχες εγώ δει. Δεν την είδα βασικά καθόλου. Δεν την είδες. Όχι. Μπέντζι, μη λες ψέματα. Πού ήταν ακριβώς. Ευτυχώς την έχω τούτη εδώ και μου σώνει φαγιά. Έλα, Άννα Μαρία, σε ρώτησε γι' αυτό μήπως την είχες κρύψει. Γιατί μας σώνει τα φαγητά μας. Λοιπόν. Πού ήταν. Χθες το βράδυ την είδατε όλοι κιόλας πηγαίνοντας στο κρεβάτι σας. Αλλά σήμερα το πρωί δεν τη βρίσκω πουθενά. Ή κάποιος έφαγε την μπανάνα μου και πέταξε τη φλούδα πάνω από το φράχτη γελάει και γαλιά. Ή που φάγατε μέχρι και τη φλούδα. Και σας έχω ικανούς. Η μπανάνα αυτή είναι απλά ένα μικρό παράδειγμα για το τι μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Ας πούμε κάτι προσωπικό μας. Μπορεί να είναι τα βρακιά μας, οι κάτσες μας, τα ρούχα μας. Να το λήξουμε, να το λήξουμε. Εγώ την έφαγα την μπανάνα, την μπανάνα σου, που δεν ήξερα ότι ήταν δική σου. Απλά επειδή δεν έφαγα ποτέ μπανάνα εγώ εδώ μέσα, ούτε αυγά, την έβλεπα εκεί 2-3 μέρες. Και λέω προφανώς. Γιατί εγώ καταρχάς κοιμόμουν, μες στον ύπνο, αντάρα, θα στο έλεγα κάποια στιγμή. Δεν πρόλαβα, αυτό ήταν όλο. Ρώτησα ναι, το πρωί. Ήθελα λίγο να ηρεμήσω. Ξύπνησα, κοιμόμουν, αντάρα. Θα στο έλεγα. Απλά πρόλαβε, πήγε μέσα. Αυτό ήταν όλο. Εγώ την έφαγα την μπανάνα σου. Ωραία! Είδα αυτό δεν εδώ, πρόλαβα, το πήρα! Ρε φίλε, κοιμόμουν, αντάρα, εδώ, βγήκα έξω λίγο να φάω, πήγες μέσα, τελείω. Είναι θέμα συμπεριφοράς αυτό, τίποτα άλλο. Όπως εμένα μου τρώνε τις μπανάνες μου, έτσι έφαγα κι εγώ εκείνη. Τι έκανα τώρα, εγώ δεν τις κρύβω. Την μπανάνα στο κάγκελο εκείνη. Και την πέταξα μέσα στα σκουπίδια τη φλούδα, γιατί δεν τη βρήκαν.